Κύριε Υπουργέ, στη συνοικία του παλιού λιμεναρχείου στην πόλη του Βόλου, και δυστυχώς είναι μία από τις πολλές συνοικίες και περιοχές στη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα, αποτυπώνονται με το πιο τρανταχτό τρόπο οι διαδοχικά εγκληματικές ευθύνες στην έλλειψη των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Οι πρόσφατες διαδοχικές καταστροφικές πλημμύρες στο Βόλο ανέδειξαν για πολλωστή φορά εκεί συγκεκριμένα τις σοβαρές ελλείψεις αλλά και τις επικίνδυνες κατασκευαστικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον οργανισμό Λιμένος Βόλου. Πρόκειται για μια συνοικία που γειτνιάζει με τμήμα του εμπορικού λιμανιού Βόλου, το οποίο περικλείεται από τσιμεντένιο τοιχείο, δημιουργώντας ένα φράγμα περιμετρικά της συνοικίας. Το συγκεκριμένο τοιχείο εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί τον κύριο λόγο της συγκέντρωσης υδάτων σε κάθε βροχόπτωση, καθώς δεν υπάρχει δίωδο διαφυγής, ενώ η αντλία απορροής δεν μπορεί να διαχειριστεί τον όγκο του νερού που συσσωρεύεται. Επιπλέον, τίθεται πολύ συχνά εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ή διακοπής ρεύματος. Σε περίπτωση μάλιστα πιο ισχυρών βροχοπτώσεων, εξαιτίας και της μορφολογίας του εδάφους της πόλης, το παλιό λιμεναρχείο δέχεται τις μεγαλύτερες συνέπειες από τις καταστροφικές πλημμύρες, σε συνδυασμό με ελλείψεις και κακοτεχνίες και ελλείψεις σε αντιπλημμυρικά έργα σε μια σειρά από κατασκευές στη γύρω περιοχή. Μάλιστα, στις τελευταίες πλημμύρες γκρεμίστηκε ο τείχος, τον γκρεμίσαν οι κάτοικοι τον τείχο για να καταφέρουν να σωθούν. Είναι προφανές λοιπόν ότι η συγκεκριμένη κατασκευή δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο. Είναι προφανής και η ερώτηση τι μέτρα θα πάρει το Υπουργείο για να εξασφαλιστεί η απορροή των υδάτων και φυσικά η προστασία των κατοικιών και των λαϊκών περιουσιών στη συνοικία. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Χρήστος Ηλιανίδης. Κύριε συνάδελφοι, η ερώτηση του συναδέλφου, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει σχέση με τα τελευταία όντως τραγικά γεγονότα μετά τον κατακλυσμό του ΝΟΕ. Χαρακτήρισε κάποιος συνάδελφός μου στις Βρυξέλλες που ασχολείται με διαχείριση κρίσεων αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία, ειδικά με τον Ντάνιελ. Εκ της πείρας μου, ως πρώην Επιτρόπου, θα έλεγα ότι η παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά σε εθνικό επίπεδο, σε κλίμα συνένεσης και συνεργασίας, προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος. Το θέμα αυτό είναι κρίσιμο, όχι μόνο πώς θα δράσουμε την κρίσιμη στιγμή που έχουμε την κρίση, τα αλλεπάλληλα γεγονότα μιας πλημμύρας, μιας πυρκαγιάς ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κυρίως πώς θα δράσουμε πριν από αυτή τη στιγμή. Πώς θα προετοιμαστούμε, πώς θα προλάβουμε, πώς θα περιορίσουμε το κακό. Και είχαν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση αυτή, όταν ήμουν εγώ στο άλλο Υπουργείο, το γνωστό τρίπτυχο πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, που κατέληγε σε άμεση ανταπόκριση και ανθεκτικότητα. Βέβαια, αυτό το φαινόμενο ξεπέρασε οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Σας ενημερώνω ότι όταν πριν 3 χρόνια είχαμε τα θλιβερά γεγονότα στο Ρήνο και είχαμε 220 νεκρούς στη Γερμανία και στο Βέλγιο, η ποσότητα νερού που έπεσε εκεί ήταν 220 με 240 χιλιοστά μόνο. Εδώ, στο Πήλιο και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, αυτή η σύγκριση γίνεται με 650 και 720 χιλιοστά νερού. Είναι τέτοιες οι διαφορές δηλαδή για ένα τέτοιο φαινόμενο. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή ξεπερνά τις δυνατότητες οποιοδήποτε συστήματος και οποιασδήποτε χώρας να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Τώρα, σχετικά με την περίφραξη του εμπορικού λιμένα Βόλου. Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, δεν τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί περί συμβολής υπαιτιότητας του τοιχείου της περίφραξης στο πλημμυρικό φαινόμενο της συνοικίας του Παλαιού Δημαρχείου για τον εξής απλούστατο λόγο. Η στάθμη του δαπέδου στο οποίο έχει κατασκευαστεί ο εμπορικός λιμένας είναι ψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη στάθμη των οδών της γειτνιάζουσας συνοικίας του Παλαιού Λιμεναρχείου. Συνεπώς, σε περίπτωση μη λειτουργίας του αντιλιοστασίου οβρίων, αυτό είναι η ιδιοκτησία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Μίζωνος Βόλου, που υπάρχει στη συνοικία, ή σε περίπτωση που η δυναμικότητά του δεν επαρκεί για την απομάκρυνση του όγκου των οβρίων, θα σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα.
Η περίφραξη του ΟΛΦ έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 70. Επί της περίφραξης, η οποία γενιάζει με τη συνεγεία του Παλαιού Λιμεναρχείου, υπήρχαν πριν ακόμη τη θεομηνία Ντάνιελ σημεία χωρίς στοιχείο, μόνο με μεταλλική περίφραξη. Από τα σημεία αυτά ήταν και είναι δυνατή η διέλευση οβρίων υδάτων σε περίπτωση ανόδου της στάθμης στη συνοικία. Η αποξήλωση τμήματος της περίφραξης την 3η 5η 9η, όπως σωστά είπατε, πρώτη μέρα της έντονης φροχόπτωσης και την 5η 7η 9η, δεν βοήθησε με βάση μηχανικούς που παρακολουθούσαν το φαινόμενο την αποσυφόρηση της συνοικίας, καθώς όπως προαναφέρθηκε, η οδή της συνοικίας είναι χαμηλότερα από τη στάθμη του δαπέδου του εμπορικού λιμένα. Προς επίρρωση των ανωτέρων, κατά τη δεύτερη κατηγορία Ελίας, παρότι το τυχείο της περίφραξης της ΟΛΦ είχε ήδη φύγει από την προηγούμενη κακοκαιρία, η συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου πλημμύρισε εκ νέου. Όσον αφορά γενικά τις πλημμύρες στην περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη Θεσσαλία έπεσαν 8 δισεκατομμύρια νερού, ποσότητα την οποία για να εκβάλει ένας ποταμός σαν τον Δούναβη θα ήθελε 15 μέρες συνεχούς ροής. Ενώ η συνολική έκταση που πλημμύρισε υπερεύει τα 1,43 εκατομμύρια στρέμματα. Ως μέτρο σύγκρισης, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, όχι με κάτι που συνέβη στην Ευρώπη αλλά και σε εμάς, η πλημμυρημένη έκταση στον Ιαννό έφτασε μόνο τα 243.000 στρέμματα. Και είναι οι δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται η πολιτεία και ήδη ο Πρωθυπουργός σε καθημερινή βάση επιτηρεί αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές των πληγήσεων περιοχών και η υλοποίηση νέων έργων υψηλής ανθεκτικότητας για την πρόληψη μελλοντικών κινδύνων. Με πρόσφατη διάταξη νόμου, δημοσιεύτηκε ήδη στην εφημερίδα της κυβέρνησης, στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, απαιτείται η κατεπίγουσα εκτέλεση έργων για την αποκατάσταση των υποδομών τους. Το υπεύθυνο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναλαμβάνει δια των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του το σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπηγών των έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών, ακόμα και όταν δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές τους. Δηλαδή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποκτά ένα ειδικό ρόλο σε ό,τι αφορά αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Βόλου έχει παραταθεί ως τις 4 Τρίτου του 24. Αυτή είναι η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Και ενημερώνω επίσης το Σώμα, με απόφαση του Πρωθυπουργού συγκροτείται άμεσα οργανισμός διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας, υπαγόμενος στα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Περιβάλλοντος, σκοπός του οποίου θα είναι ο κεντρικός σχεδιασμός και η υλοποίηση σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων. Πρόσθετοι πόροι που θα απαιτηθούν και θα προκύψουν, από αυτά που θα χρειαστεί να κάνουμε, θα προκύψουν και από εθνικά και από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ενημέρωση και από την κεντρική λιμενάρχη Βόλου, μια εξαιρετική λιμενάρχη, την κυρία Κωνσταντά Βασιλική, για κάποιες ενέργειες που έγιναν αμέσως μετά την καταστροφή από το λιμενικό. Το Λιμενάρχείο Βόλου συνεργάστηκε από την αρχή με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, παρήχε ειδικό φράγμα με σκοπό να μαζέψει τα φερτά υλικά από το λιμάνι. Το φράγμα σήμερα υπάρχει σταθερά μέσα στη θάλασσα, συλλέγει φερτά και κάθε απόγευμα το αδειάζουν οι λιμενικοί και προοδευτικά έχουν εξαφανιστεί τα φερτά και δεν υπάρχει κάτι σημαντικό να μαζέψει. Στον ευρύτερο παγασιτικό κόλπο, το λιμενικό σώμα Βόλου εκτελεί καθημερινά περιπολία και δίνει αναφορά στον κεντρικό λιμενάρχη αναφορικά με την κατάσταση του κόλπου. Μάλιστα, υπάρχει ειδική περιπολία που η ίδια η κεντρική λιμενάρχης με τον περιφερειάρχη του λιμενικού σώματος καθημερινά διενεργούν για να εντοπίζουν οποιαδήποτε προβλήματα στο λιμάνι. Ακόμη, διενεργείται από το λιμενικό σώμα προανάκριση για την ποιότητα του νερού και εκτελούνται καθημερινά μετρήσεις από το ΕΛΚΕΘΕ. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Μεταξάκη, το λόγο για την δευτερολογία σας. Ναι, τι ακούσαμε? Διακηρύξεις για την κλιματική κρίση πάλι για τον κατακλυσμό του ΝΟΕ, πάλι οι διακηρύξεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στο Διατάφτα. Τι είπατε? Θα πνίγεται αυτή η συγκεκριμένη συνοικία. Αυτό είπατε.
Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα να το δει κάποιος άλλος. Ένα ζήτημα το οποίο οι κάτοικοι εκεί το ακούνε εδώ και χρόνια. Και το γεγονός ότι συζητάμε σήμερα εδώ πέρα με επίκαιρη ερώτηση για ένα τυχείο, γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα εδώ, αποκαλύπτει με το πιο 38 τρόπο ποιες είναι οι προτεραιότητες. Αποκαλύπτει μια πραγματικότητα. Ότι οι προτεραιότητες που θέτει το αστικό κράτος δεν είναι η προστασία της ζωής του λαού. Ένα επιτελικά και επιλεκτικά ανίκανο κράτος. Γιατί ξαναλέω, είπατε πολλά, αλλά στο διατάφτα όμως, στη συγκεκριμένη συνοικία, τι θα γίνει, δεν φαίνεται τίποτα. Και δεν λέτε τίποτα. Γιατί και αυτό αποκαλύπτει το κούφιο των διακηρύξεων της κυβέρνησής σας και της κυβέρνησής σας. Και ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Και δεν προέκυψε στις τελευταίες μεγάλες πλημμύρες. Οι κάτοικοι το έχουν θέσει υπόψη τόσο του ΟΛΦ, και ο καθένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Ο ΟΛΦ το πετάει στη Δημοτική Αρχή, η Δημοτική Αρχή το πετάει. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι το τμήμα της συνοικίας που πλημμυρίζει είναι υπό την ευθύνη του ΟΛΦ από ένα δρόμο και κάτω. Ο ΟΛΦ όμως, και φυσικά δεν δώσανε καμία απάντηση ούτε πριν την πρόσφατη καταιγίδα, και ποια απάντηση να δώσουν. Εδώ δεν μπορούσαν να καθαρίσουν και δεν καθαρίσανε απλά πράγματα και ξαναπλημμύρισε ο Βόλος. Αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, ο ΟΛΦ με τι ασχολείται? Ασχολείται με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΦ. Μάλιστα, αυτές τις μέρες είχαμε και το αποτέλεσμα με το 67% να πηγαίνει σε ιδιώτη. Ενώ ο Δήμος Βόλου, το μόνο που τον ενδιαφέρει, η Δημοτική Αρχή, μόνιμο και αποκλειστικό ζήτημα που τον απασχολεί σε σχέση με το λιμάνι, είναι πιο να αρπάξει το τμήμα του παραλιακού μετόπου, και φυσικά όχι για να αναπτυχθεί προς όφελος του λαού, για ελεύθερους χώρους, αλλά για να κάνει καλύτερες business μαζί με τους επιχειρηματίες του επισιτισμού τουρισμού. Αυτές είναι οι προτεραιότητες σας. Πού λοιπόν χρόνος για ενέργειες, πού λοιπόν χρόνος για έργα και μια περιοχή να κάθεται να πνίγεται? Όπως και να έχει λοιπόν, οι κάτοικοι της περιοχής μαζί με τις επιτροπές πλημμυροπαθών, και η απάντησή σας το επιβεβαιώνει αυτό, έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές πλημμυροπαθών γιατί λένε κάτι πολύ απλό. Και ξαναλέω, η απάντησή σας το επιβεβαιώνει. Τέρμα στην κοροϊδία. Πρέπει να αγωνιστούμε. Είναι η ώρα για αγώνα. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή βρίσκεται με κάθε τρόπο εκεί. Και σε αυτή τη συνοικία στα λαϊκά σπίτια, στο ξελάσπωμα και στην αλληλεγγύη. Ξέρετε, η συγκεκριμένη συνοικία είναι αυτή που ο Δήμαρχος Μπέος βγήκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο. Πήγε να ψελίσει κάτι σε συνεργεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που βοηθούσαν τους κατοίκους και πήρε πληρωμένη απάντηση από τους ίδιους τους κατοίκους, μαζεύοντάς τα άρον-άρον. Για εμάς λοιπόν, για το ΚΚΕ, θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η οργάνωση και η αγωνιστική διεκδίκηση όλων των αναγκαίων μέτρων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, και για αποζημιώσεις, για 100% σε αποζημιώσεις, 100% σε αποζημιώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχετε δώσει ούτε αυτό το πενιχρό το εξαχίλιαρο, που δεν είναι εξαχίλιαρο, σε πάρα πολλές οικογένειες. Γιατί θέλετε να μεταθέσετε στο 2024, στον προϋπολογισμό του 2024, ένα μεγάλο κομμάτι. Γιατί τα χρήματα που έχετε δεσμεύσει για τις καταστροφές είναι ψίχουλα. Γιατί δεν θέλετε να πειράξετε τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. 100 λοιπόν τα 100 αποζημιώσεις να δοθούν και φυσικά να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα. Και ξαναλέω, για άλλη μια φορά, με την απάντησή σας αποδείξατε ότι θα πρέπει να παλέψουν πάρα πολλοί κάτοικοι για το πολύ απλό. Και η διακήρυξη σας είναι στον αέρα. Νομίζουμε ότι ο λαός έχει τη δύναμη λοιπόν να επιβάλλει και σε εσάς να πάρθουν μέτρα και για τη συγκεκριμένη συνοικία. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για την δευτερολογία σας. Κύριε συνάδελφε, όπως διάβασα με πολύ προσοχή την ερώτησή σας, επιχείρησα να σας απαντήσω με ένα συγκεκριμένο τρόπο στη βάση της ερώτησής σας. Γενικά, δεν πιστεύω ότι όταν απαντώ μια ερώτηση πρέπει να μιλώ επί παντός επιστητού και να συζητώ από το Α μέχρι το Ω. Η ερώτησή σας εντόπιζε τρία σημεία. Το ένα σημείο ήταν ότι είχε ευθύνη το τυχείο του λιμανιού για το πλημμυρικό φαινόμενο. Σας απάντησα επαρκώς με γνώμη μηχανικών, οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από μένα ότι δεν έχει ευθύνη το τυχείο, ανεξάρτητα εάν οι κάτοικοι το έριξαν τη στιγμή εκείνη μέσα στην απόγνωσή τους. Ενδεχομένως καλά να έκαναν, που σημαίνει φεύγει το ένα μέρος, δεν είναι το τυχείο που έχει την ευθύνη για το πλημμυρικό φαινόμενο εκεί. Είναι ένα μεγάλο θέμα τα αντιπλημμυρικά έργα στο Βόλο.
Έχουμε πει ότι ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένη συγκρότηση ολόκληρης δομής που θα ασχοληθεί με τα φαινόμενα της διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία. Και το τρίτο που θέλω να σας τονίσω και πάλι είναι ότι αγνοείται το γεγονός που δεν λέμε μόνο εμείς, η επιστημονική κοινότητα γίνεται μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως για τον Ντάνιελ, για το πόσο νερό έπεσε στην Ελλάδα. Αυτό, εάν το ξεπερνάμε έτσι αυρόχης πως είναι, ότι τάξη έγινε ένα καινούριο φαινόμενο πολύ μικρό, τότε η συζήτηση αλλάζει εντελώς. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο κόσμο ιστορικό, δεν ξέρω πότε θα ξαναγίνει. Φτάσαμε στα 750 χιλιοστά νερού. Για κάποιον που ξέρει από φυσικά φαινόμενα, ξεπερνά κάθε φαντασία αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι όλη η υποδομή της χώρας, με βάση την πενταετία που χτίζεται, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τέτοιο φαινόμενο. Η ουσία τώρα τι γίνεται, όντως πρέπει να αλλάξουμε ακόμη και τις προδιαγραφές των σημαντικών έργων υποδομής, να πάμε σε άλλη λογική της κλιματικής κρίσης. Δεν είναι καθόλου εύκολο, σας ομολογώ. Το κόστος θα είναι τρομακτικό, πρέπει να το πούμε στον κόσμο για να ξέρει. Και το δεύτερο, ότι η κυβέρνηση μέσα στις δυνατότητες ενός κράτους σύγχρονου προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορεί. Πιστεύω ότι έκανε πέραν του δέοντος. Το αντιλαμβάνομαι και εγώ με τηλέφωνα που έχω και επαφές στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια αποκατάστασης. Ο κύριος Τριαντόπουλος τρέχει όλη μέρα στην περιοχή, την ξέρει και καλά, για να μπορέσει να δώσει το πρώτο σημαντικό ποσό για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και ο κόσμος να αντέξει να πάει παρακάτω. Αλλά είπα και πριν, αυτά τα φαινόμενα, κατά την άποψή μου, χρειάζονται ευρύτερη συνένεση να επιληθούν. Και το Κοινοβούλιο το Ελληνικό πρέπει να δει με αυτή τη ματιά τα φαινόμενα κλιματικής κρίσης. Ευχαριστώ πολύ.